Καλό απόγευμα, κυρίε και κύριοι. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εγείρει στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα της εξαγγελίας του Ταγί Περτογάν για ανέγερση περίπου 1.200 κοινωνικών ακατοικιών στην περιοχή τη κατεχόμενης Αμοχώστου. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Χριστοδουλίδη, τονίζοντα ότι γίνονται όλε οι αναγκαίες διπλωματικές ενέργειε για να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη. Είναι ανάγκη, ανέφερε ο πρόεδρο Χριστοδουλίδη, να προχωρήσουμε σε συνομιλίε για λύση του Κυπριακού το συντομότερο, γιατί μόνο η λύση μπορεί να αποτρέψει νέα τετλεσμένα τα οποία απομακρύνουν από το στόχο για τη λύση. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ανέφερε επίση ότι το Κυπριακό βρισκόταν στα θέματα που τέθηκαν στον Ταγί Περτογάν σε συνομιλίε του με ξένου ηγέτε και αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την επανεκλογή του. Ελάχιστε είναι πλέον οι πιθανότητε διάσωση των πέντε επιβατών του τουριστικού υποβρυχίου Τιτάν, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Κυριακή στην περιοχή του Ναυαγίου του Τιτανικού στον Ατλαντικό ωκεανό. Θεωρείται ότι το οξυγόνο που έχουν στη διάθεσή του οι επιβάτε υπό τι καλύτερε προποθέσει θα έχει εξαντληθεί. Στην περιοχή των ερευνών βρίσκεται και το γαλλικό υπορσύγχρονο σκάφο Αταλάντη, που μεταφέρει επανδρωμένο υποβρύχιο και τηλεχειριζόμενο ρομπότ που καταδύεται σε βάθο 6.000 μέτρων. Στην Ελλάδα συνεχίζονται νυχτά τη πύλου οι έρευνε για αντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών που επέβαιναν στο αλλιευτικό σκάφο που βυθίστηκε στην περιοχή. Στι έρευνε συμμετέχουν πλοίο ανοιχτή θαλάσση, βρεγάτα του πολεμικού ναυτικού και τρία παραπλέον τα πλοία. Έω τώρα έχουν διασωθεί 104 πρόσφυγε και μετανάστε και έχουν ανασυρθεί 82 σωροί. Η τελευταία σωρό τοπίστηκε προχθέ. Αποκαλύψει για φακοπότη με τι τουρκοκυπριακέ περιουσίε στην Πάφο έκανε ενώπιον των μελών τη Επιτροπή Ελέγχου τη Βουλή ο δήμαρχο φέδονα Φέδωνος, δίνοντας μάλιστα ονόματα και στοιχεία. Ο Δήμαρχο Πάφου κατήγγειλε μεταξύ άλλων ότι η κατάστημα τουρκοκυπρίου δόθηκε σε φοιτητή, ο οποίο ήταν αραβωνιασμένο με την αδελφότεκνη του πρώην βουλευτή του Δυσί Γιώργου Γεωργίου. Λόγω τη αποκάλυψη, υποστήριξε ο κύριο Φέδωνο, δεν προχώρησε η παραχώρηση. Σε άλλη περίπτωση, συνταξιούχο αστυνομικό με τρει κατοικίε και κόρη ανώτερου δημόσιου υπάλληλου, κατέχει από το 1964 τουρκοκυπριακή κατοικία αξία ενό εκατομμυρίου ευρώ, υποστήριξε ο κύριο Φέδωνο. Ο Δήμαρχο Πάφου κατήγγειλε και του βουλευτέ Κυριάκο Χατζηγιά του Δυσί και Σκέβη Κουκουμά, του Ακέλ, ότι παραπλάνησαν τη Βουλή και ψήφισαν τροπολογία του 2019, με την οποία κατοχυρώνεται κληρονομικό δικαίωμα για τουρκοκυπριακά υποστατικά. Από το ερχόμενο φθινόπωρο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Park Drive στην περιοχή του Γάσιπη και του Μακάριου Σταδίου στη Λευκοσία, δήλωσε ο Υπουργό Μεταφορών. Οι οδηγοί θα μπορούν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στους χώρους αυτούς και θα μεταφέρονται με λεωφορεία με φθηνό ή δωρεάν εισιτήριο σε προορισμούς εντός της Λευκοσίας. Ο Υπουργό Μεταφορών σημείωσε ότι υπάρχει έλλειψη οδηγών λεωφορείων και θα καταβληθεί προσπάθεια εργοδότηση με πλήρη μερική απασχόληση όσων κατέχουν σχετική άδεια. Και πριν κλείσουμε λίγα λόγια για τον καιρό. Απόψε ο καιρό θα είναι κυρίω έθριο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίω βόρειο-δυτική ω βόρειο-ανατολική, ασθενή 3 και αρχικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στου 21 βαθμού στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στου 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στου 15 βαθμού στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο τέλος το του απογευματινού μας δελτίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ατάσα Ιωάννου. Καλή συνέχεια.